Καλησπέρα, Αριστομένη Τι... Δεν έλειψαν τα παρατράγωδα αυτή την αγωνιστική. Mm -hmm. Με χαρακτηριστικότερο το, την, ε, το πρόβλημα λειτουργία που υπήρχε στο βάρο στον αγώνα ΑΕΚ Παζιάννενα. Υπήρξαν όμω και σοβαρά λάθη στου υπόλοιπου αγώνε. Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε ΑΕΚ Παζιάννενα, διαιτή ο Μαλούτα, με ένα σημαντικό ε, λάθος λάθο ο διαιτή σε μια πολύ δύσκολη φάση. Στο 58 λεπτό, οι παίκτε τη ΑΕΚ ζήτησαν πέναλτη για χέρι. Έγινε έλεγχο ε, από το βάρο, όμω δεν υπάρχει παράβαση. Υπήρχε εξωστραγγισμό και η θέση του χεριού ήταν σε φυσική θέση. Το χέρι ήταν στον Ροζάλε. Στο 68 λεπτό, οι παίκτε τη ΑΕΚ ζήτησαν ξανά πέναλτη για σπρώξιμο στον Μάνταλο. Όμω η παράβαση είναι οριακά εκτό γραμμή και σωστά δόθηκε αυτό το φάουλ. Στο 78 λεπτό, σε μια πολύ δύσκολη φάση, στον γκολ το 4-2 τη ΑΕΚ, ο Πόνσε πέτυχε γκολ ενώ η μπάλα έχει βρει και στο χέρι του. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και με την αργή κίνηση που κατευθύνεται η μπάλα στο. Στα δίχτυα. Ε, μια πολύ δύσκολη φάση για το διητή διότι ήταν, δεν ήταν στο οπτικό του πεδίο, αλλά και, μη, και με την μη λειτουργία του ΒΑΡ, δεν μπορούσε να παρέμβει ο διητής ε, ΒΑΡ. Ο βαθμό για αυτό το λόγο είναι στο 8 και τον 2 και του διηγητή και του διητη ΒΑΡ ενώ στο 0,4 ο βαθμό ε, δυσκολία. Στο επόμενο παιχνίδι, Παναθηναϊκός Άρη, διητής ο, ο Αλ Χακίμ, ε, με λάθη διητησία του Σουηδού Διετή και τη διητική του ομάδα, ο οποίο είχε λάθη και στη διαχείριση του παιχνιδιού σε βασικά α, σημεία. Στο τρίτο λεπτό αρχικά ο δεύτερος βοηθός υπέδειξε offside παίχτη του Παναθηναϊκού, όμως δεν υπάρχει α, παράβαση σωστά μετά από έλεγχο α, σωστά μέτρησε τον κόλλα του Παναθηναϊκού. Ε, ενώ στο 49ο λεπτό η παίχτη του Παναθηναϊκού μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ η μπάλα βρήκε στο χέρι. Σε αυτή την περίπτωση ο διοίτης έχει δώσει περιπτωση ο διητή εχει δωσει ε, της α, τι αρμοδιότητε του στη δυτική του ομάδα. Ο δεύτερο βοηθό θα έπρεπε να τον ενημερώσει ότι υπάρχει παράβαση. Ε, Επενεύει ο διαιτητή Βάρ και σωστά μετά από ανασκόπηση τη φάση δόθηκε αυτό το γκολ. Στην αρχή όμω, πριν το φάουλ αυτό, δεν υπάρχει παράβαση πάνω στον Ιαννίδη, επομένω δεν θα έπρεπε να σφυρχτεί ε, φάουλ. Στο 7,3 βαθμό του διητή, στο 8,2 ο βαθμό του διητή Βάρ ενώ στο 0,4 ο βαθμό δυσκολία. Επόμενο παιχνίδι, Πανσεραϊκό Πάοκ, διαιτητή ο Διαμαντόπουλο, χωρί σοβαρά λάθη η διαιτησία του Διαμαντόπουλου. Ενώ στο 30 λεπτό ο Σαμάτα βρίσκεται στο έδαφο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει όμω παράβαση, υπάρχει ένα τζαρτζάρισμα καθόλου κανονικό. Στο 61 ο λεπτό, σωστά ο απέβαλε με κόκκινη κάρτα δεύτερη κίτρινη τον τσίνο του Πανσεραϊκού, διότι με ρηψοκίνδυνο τρόπο ε, έπαιξε κατά του αντιπάλου με το χέρι του πάνω στο κεφάλι. Ενώ στο 80 λεπτό ο διετής, λανθασμένα αφήνει πλεονέκτημα σε μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα. Ο Δελιανίδη ε, με, με, σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι, με τι τάπε, λίγο πάνω από τον Αχίλιο του Τάισον. Ε, κάνει μαρκάρισμα, δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα πρέπει να πούμε ότι η διηγία στου διαιτητέ είναι να υπάρχει πλεονέκτημα μόνο σε προφανή ευκαιρία για γκολ. Εδώ ήταν μια υποσχόμενη επίθεση. 8,2 βαθμό του διητή στο 8 βαθμό του διητή βάρενο, στο 0,4 βαθμό δυσκολία. Επόμενο παιχνίδι Πανετολικό Ολυμπιακό, Διευθυντή Ο Πολυχρόνη καλή διτησία του πολυχρόνου και των βοηθών του χωρίς σημαντικές αποφάσεις στο 8,4 βαθμός του και στο 8 βαθμός α, του του διητή ενώ στο 0,3 βαθμός δυσκολία. δυσκολίας. Επόμενο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Σε ένα σημαντικό παιχνίδι για τη διεκδίκηση τη έκτη θέση, η διαιτητική ομάδα δεν στάθηκε στο ύψο τη. Υπήρχαν λάθη τόσο από τον διαιτητή Μανούχο όσο και από τον Διητή Βάρα Τσαγκαράκη. Στο 13ο λεπτό, ο Σάντο τη Κυφυσιά βρίσκεται στο έδαφο. Ε, μετά από η διεκδίκηση τη μπάλα με τον τερματοφύλακα του Αστέρα, δεν υπάρχει όμω παράβαση. Ο, ο παίχτη ε, κάνει ένα άλμα, βρίσκεται στον αέρα και υπάρχει μια μικρή επαφή ε, με τον τερματοφύλακα. Με το χέρι του δεν στοιχειοθετεί κάποια παράβαση. Μόνος του έχει πέσει ε, στο έδαφο. Σοβαρό λάθο και ο διαιτή Βάρ, που έχει όλα τα, ε, όλα τα πλάνα που θα μπορούσαν να παρέμβει και να υπάρχει μια ανασκόπηση αυτή τη περίπτωση. Ενώ στο 71ο λεπτό πριν το κόρνερ της α, α, Κηφισιάς και την επίτευξη του 3-3 υπάρχει φάουλ του ΤΕΤΕΙ πάνω σε παίχτη ε, του Αστέρα Τρίπολες. Ενώ στο 73ο λεπτό λανθασμένα ακυρώθηκε ο γκολ της Κηφισιάς από το δεύτερο βοηθό. Μια πολύ εύκολη φάση. Ο Πέχτης είναι καλυμμένος τουλάχιστον δύο μέτρα ενώ στο 84ο λεπτό ο διετή φυρίζει για φάουλ εκτό τη μεγάλη περιοχή. Όμω υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Ο παίχτη του Αστέρα Τρίπολη βρίσκεται μόνο με την μπάλα απέναντι ε, στο τέρμα τη Κυφυσιά. Ενώ ο, βαθ, ο βαθμό του διαιτή είναι στο 7,3, στο 7 ο βαθμό του διετή Βάρ, ενώ στο 0,4 ο βαθμό δυσκολία. Επόμενο παιχνίδι με αρκετέ φάσει, ατρόμητο λαμία, διαιτή ο Τσιάρα, με λάθη διετική ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Στο 8ο λεπτό, ο Τσιλούλη βρίσκεται στο έδαφο μετά από κράτημα. Ο τσιλουλη βρισκεται στο εδαφο μετα απο κρατημα ο διετη θα έπρεπε να δώσει η παράβαση και να παρέμπει και ο διετή Βάρ. Ενώ στο 37ο λεπτό, ο Νιούνεθ τη λαμία κρατάει στιγμέα τον Ακημπού, ο τη λαμια στιγμια του ο Θυμάται μετά από λίγο ότι υπάρχει κράτημα και πέφτει μόνο του, δεν υπάρχει παράβαση. Σωστά, ο διαιτή άφησε τη συνέχιση του παιχνιδιού. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου, ο Μαρτίνετ βρίσκεται στο έδαφο μετά από σουτ που κάνει ο παίκτη Λαμίας, Ζήτησαν πέραντι, παράβαση όμω δεν υπάρχει. Η επαφή την προκαλεί ο παίκτη Λαμίας μετά από, από αυτό το σουτ στο 41ο λεπτό, στο 63ο και στο 78ο λεπτό σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ της Λαμίας και τα δύο το ατρομή του Ατρουμίτου. Ενώ στο 68ο λεπτό σωστά αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα έστω και με καθυστέρηση τον ποδοσφαιριστή το του Ατρουμίτου Γιουπιτάνα. Και στο 80 λεπτό, σωστά μέτρησε τον κολ ε, του Ατρωμίτου μετά από παρέμβαση του διαιτητή Βάρ. Ο παίχτη ήταν σε κανονική θέση. Στο 7,5 βαθμό ε, του διαιτητή, στο 8,1 βαθμό του διαιτητή του, Βάρ και στο, στο 0,6 βαθμό ε, δυσκολία. Τελευταίο παιχνίδι, βόλο Σόφι, διαιτητή Οδριανό. εύκολα απόγευμα ο διαιτητή ε, Αδριανό και η ομάδα του χωρί σημαντικέ αποφάσει. Στο 8,2 ο διαιτητή. Ε, ο βαθμό του διαιτητή στο 8 βαθμό του Βάρε Βάρενο στο 0,3 βαθμό δυσκολία. Αριθμητομένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όπω πάντα, τα είπε όλα. Και ήταν 7 παιχνίδια για την 25η ναι. αγωνιστική. Θα είμαστε ξανά πώς. μαζί τη Δευτέρα. Φυσικά. Μετά και την τελευταία αγωνιστική τη κανονική περίοδου. σε ευχαριστούμε πάρα ναι. πολύ.